Χριστινές, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που 4 χρόνια τώρα στεκόσαστε δίπλα στην προσπάθεια που καταβάλει η Περιφερειακή Αρχή μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και σας ευχαριστώ που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας εδώ στο πλαίσιο της προεκλογικής μας συνάντησης για να παρουσιάσουμε το έργο που επιτελέσαμε την προηγούμενη τετραετία, αλλά να μοιραστούμε μαζί και τα έργα και το όραμα που έχουμε για την επόμενη περίοδο. Σε μια περίοδο που διανύουμε με ιδιαίτερα πρωτόγνωρες προκλήσεις που πέρασαν, αφήσαν το αποτύπωμά τους, ωστόσο δώσαμε μια μάχη, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε. Πριν από 4 χρόνια λοιπόν, εδώ στη Σιάτιστα, υποσχεθήκαμε να κάνουμε τα πάντα για να αλλάξουμε πορεία σε αυτόν τον τόπο. Να αλλάξουμε την πορεία της περιφέρειάς μας, που δεν ήταν και στα καλύτερά της, καθώς μετά από μια δεκαετία μνημονιακών υποχρεώσεων, η Δυτική Μακεδονία χαρακτηρίζονταν ως μια περιφέρεια προβληματική, με υψηλή ανεργία, με χαμηλή ανάπτυξη, με λήψεις βασικών υποδομών που δεν τέριαζαν με τον τόπο μας. Έτσι λοιπόν, καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλάμβανε τομείς και δράσεις, επιχειρησιακά σχέδια, στόχους και έργα, τα οποία τα μοιραστήκαμε μαζί και μας επιβραβεύσατε, μας δώσατε την απόλυτη αυτοδυναμία και ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη και αγάπη για τον τόπο, για δουλειά. Από τα πρώτα βήματα της πορείας μας αντιμετωπίσαμε έντονες εκπλήξεις. Όλοι θυμόμαστε την απόφαση του Πρωθυπουργού μας για την απολιγνητοποίηση 10 μέρες μέσα στον Σεπτέμβριο, μόλις αναλάβαμε, που ήρθε και τάραξε τα νερά κυριολεκτικά στην περιφέρεια. Ο μεγάλος εργοδότης της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούσε ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση της πορείας του, της ιστορικής πορείας στη Δυτική Μακεδονία. Πριν προλάβει να βγει ο χρόνος, τα πρώτα μηνύματα από την Ανατολή με την πανδημία του κορονοϊού κάναν την εμφάνισή τους εδώ στο Βόλιο. Θυμόμαστε όλοι αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, τα πρώτα χωριά που μπαίναν σε καραντίνα ήταν τα χωριά του Βόλιου, η Τραγασιά, η Δαμασκηνιά, και οι άμεσες επιπτώσεις, οι δύσκολες συνέπειες που είχε η πανδημία, τις ζούσαμε στο πετσί μας. Ταυτόχρονα με αυτές τις ιστορικές, τις κοσμογονικές εξελίξεις, τα σύννεφα του πολέμου στην Ρωσία και την Ουκρανία δυσκόλευαν την κατάσταση μέχρι που ξέσπασε και αυτός ο πόλεμος και τι άλλο αναρωτιόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τι άλλο έμεινε να μας τύχει. Ωστόσο, όλα αυτά μας πεισμόναν και μας καθιστούσαν πολύ πιο υπεύθυνους για να συνεχίσουμε να υλοποιήσουμε το έργο που είχαμε σχεδιάσει κάτω από διαφορετικές συνθήκες, βέβαια, και να αναδιαταχθούν και οι προτεραιότητες. Βασικές μας προτεραιότητες πριν την έναρξη αυτής της περίοδου ήταν η αντιμετώπιση της ανεργίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η καταπολέμηση δηλαδή των κοινωνικών αδικιών. Αυτές οι προτεραιότητες παραμένουν και σήμερα επίκαιρες, καθώς είναι μια προσπάθεια που χρειάζεται αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να τη φέρουμε σε μια ισορροπία. Η Πυρηνίδης μέχρι το 2028, αν να πάει μια μικρή παράταση λόγω του πολέμου, θα ολοκληρωθεί η λειτουργία του εδώ με τα αντιμετωπίσουμε και την ισορροπία μας στα λάγματα στη χώρα. Προσπαθήσαμε ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε επενδυτές. Αναμένοντας τις πρώτες και όλες τις ημέρες, να βρούμε αυτές μάσκες, να βρούμε αναπνευστήρες, να διαμορφώσουμε στα νοσοκομεία μας βάσεις για να μπορέσουμε να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορά το νέο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας στη μετά λιγνίτη εποχή, που βασικό στόχο είχε και έχει να υποκαταστήσει τις θέσεις εργασίας που θα καθούν με την απολυτοποίηση με νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας μας. Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν
τόσο απλή όσο μπορεί να φαντάζεται ο καθένας, δεδομένου ότι ένα τόσο εγχείρημα, τόσο μεγάλο εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία ή για την Ελλάδα, είναι πρωτόγνωρο για την ίδια την Ευρώπη. Και κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας, η αναγκαιότητα αυτή αλλά και η δυσκολία έφτανε στον ύψιστο βαθμό. Παρόλα αυτά, καταφέραμε όχι μόνο να ανταπεξέλθουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ως περιφερειακή αρχή στις ανάγκες για την υποστήριξη της υγείας στον τομέα του, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία μας με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, να επεκτείνουμε τις υποδομές στις βασικές μονάδες υγείας της περιφέρειάς μας, να αναβαθμίσουμε τα περισσότερα κέντρα υγείας και να προσπαθήσουμε και εδώ στη Σιάτιστα, το κέντρο υγείας το οποίο μας ταλαιπωρεί ακόμα, να το βάλουμε σε τροχιά υλοποίησης. Και τώρα που ξεκαθάρισε η υπόθεση με τον ανάδοχο που δυστυχώς είχε δώσει μια μεγάλη έκπτωση και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα έξοδα αυτής της κατασκευής, γιατί ακριβώς οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό ήταν τέτοιες που εκτείναξαν στα ύψη τις πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούσε για να χτίσει αυτό το κέντρο υγείας, που ο άνθρωπος κηρύχθηκε έκπαιτος από την υπηρεσία, δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει και τώρα ερχόμαστε να το επαναδημοκρατήσουμε. Δεν καταθέτουμε τα όπλα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη βασική υποδομή. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο του Κοζάνης γίνεται μια νέα πτέρυγα, ταυτόχρονα με την προετοιμασία για την αναβάθμιση και της παλιάς πτέρυγας στο νοσοκομείο, παράλληλα και με την αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων, όπως σας είπα, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια περίοδο, το σχέδιο για τη δίκαιη μετάβαση αποκτούσε σάρκα και οστά και ήταν το πρώτο πρόγραμμα που κατατέθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2 χρόνια μετά την έναρξή του, το 2022, και ήταν το πρώτο πρόγραμμα που εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κάθε άλλο πρόγραμμα της Ευρώπης. Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θέλουμε να βασίζεται σε βασικές υποδομές, ήδη έχουμε προχωρήσει στην ανάπτυξη βιομηχανικών περιοχών στη Δυτική Μακεδονία, που θα είναι έτοιμες μέσα στην επόμενη χρονιά, το 2024, καθώς εδώ και 2 χρόνια προετοιμάσαμε τις κατάλληλες μελέτες, εξασφαλίσαμε τα χρήματα, υποβάλαμε τις προτάσεις στο πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης. Και τώρα, περιμένοντας την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε 4 νέες βιομηχανικές περιοχές, όπου ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον επιχειρήσεις να επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία, που διαθέτουμε πλέον τα πιο ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να πάρει κάποιος επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει στη Δυτική Μακεδονία για να χτίσει την επιχείρησή του. Από 50 έως 70% όταν το προηγούμενο διάστημα είχαμε από 25 έως 45%. Αυτό το επιπλέον 30% δεν μας το καλήσαν. Δεν το βρήκαμε στον δρόμο. Το διεκδικήσαμε, το τεκμηριώσαμε, αγωνιστήκαμε ως περιφερειακή αρχή και το πετύχαμε. Μαζί με την κυβέρνηση. Έρχεται μεγαλύτερος υπολογιστής από αυτόν της Microsoft στην Αθήνα, στην Κοζάνη. Σε συνεργασία του αρμοδίου Υπουργείου και του Πανεπιστημίου θα έχουμε εδώ αυτόν τον υπερυπολογιστή, όπου θα αναφέρονται όλοι οι οργανισμοί της Ευρώπης που θα θελήσουν να πάρουν χώρο για να έχουν γρήγορες ταχύτητες. Και ταυτόχρονα στείνεται και το πάρκο κυκλικής οικονομίας στην Κοζάνη, συνολικός προπολογισμό τα δύο αυτά έργα 40 εκατομμύρια ευρώ, για να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες που και αυτές είναι προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, άλλη μία υποδομή, άλλο ένα έργο παίρνει σάρκα και οστά στη ζώνη αυτή που σας είπα, στο δεύτερο θύλακα, είναι ο κόμβος υδρογόνου. Ο πρώτος κόμβος υδρογόνου στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη είναι γεγονός στην Πτολεμαϊδα. Η μελέτη έχει υποβληθεί ήδη προς χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης. Συνολικού προπολογισμού 18 εκατομμύριων ευρώ και φέρνουμε 30 χρόνια πιο γρήγορα στην Ελλάδα αυτή την τεχνολογία, όταν πριν από 3 χρόνια την παρουσίασα για πρώτη φορά στην Κοζάνη, με περιγελούσαν όλοι. Και λέγανε ότι ο Περιφερειάρχης τρελάθηκε και μας μιλάει για πράγματα που θα έρθουν μετά από 30-40 χρόνια. Και μας τα λέγανε οι σημερινοί μας αντίπαλοι που τότε μας κλέβαζαν, έτσι, για αυτά που λέγαμε, ότι και αυτά που λέτε είναι ουτοπικά,
και σήμερα γίνονται πράξη, είναι μια πραγματικότητα. Και μπορώ να σας ανακοινώσω σήμερα με επικοινωνία που είχαμε τον Υπουργό ότι τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα. Αυτά που θα ελέγξαν, 26 εκατομμύρια ευρώ που δεν διαθέτησαν, επειδή ο κ. Ζωμαναβίδης δεν έκανε ένα καλό πρόγραμμα, παρόλο που το στήριζε η κυβέρνηση, ερχόμαστε εμείς τώρα να το διορθώσουμε για να πάρουν επιχειρήσεις που έχουν πληγεί αυτά που τους αναλογούν, γιατί η κυβέρνηση ήθελε και θέλει να τα δώσει. Παράλληλα, προσπαθούμε να διαγράψουμε το φραγμό που υπάρχει, τον περιορισμό των 300 ευρώ για πωλήσεις εντός Ελλάδος μονοποιητικών προϊόντων σε επισκέπτες Ρώσους στην χώρα μας και έχουμε πάρει μια υπόσχεση, ωστόσο αγωνιζόμαστε εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε. Πριν τις βουλευτικές εκλογές που θα αναζητούσαμε θέσεις ή μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν είχαν θέσει. Εμείς λοιπόν ήμασταν εδώ. Ήμασταν εδώ και στα δύσκολα, ήμασταν και μόνοι μας και θα συνεχίσουμε μαζί με εσάς εάν εσείς το επιθυμείτε. Εάν εσείς λοιπόν το επιθυμείτε, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι όχι για αυτά που έρχονται, που σας λέω ότι είναι εξασφαλισμένα. 15 προγράμματα, 7 δισεκατομμύρια και τα λέω και πολύ φιδωλά. Δεν βάζω εδώ μέσα τις επενδύσεις που θα κυβικάσετε στην ποιότητα την ευρωσύνη. Το ελληνικό μηχανικό και βλέπετε ως την πλούτη κοινωνία της Λούνας, στην Παναμάτια, το ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, λείπουν κάποια άτομα, είναι η κάθε μία και ο καθένας τους μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια προσωπικότητα που εκπέμπει ήθος, που εκπέμπει φως, που εκπέμπει αγάπη για τον τόπο, αποφασισμένοι όλοι να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, για τα καλύτερα κόρτα στην κοινωνική μας κοινωνία, με τη δική σας στήριξη και τη δική σας αγάπη. Δώστε μας τη δύναμη να φωτίσουμε τον δρόμο της ανάπτυξης, την πορεία δημιουργίας της Δυτικής Μακεδονίας με το φως και το ήθος που εκτείνει το ψηφοδέλτιό μας. Δώστε μας τη δύναμη να ανταποδώσουμε την αγάπη σας με περισσότερα έργα, με περισσότερη ανάπτυξη, με καλύτερο μέλλον στον τόπο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την βοήθειά σας και σας καλώ τις επόμενες 15 μέρες να μεταλαμβανέστε το μήνυμα της νίκης, το μήνυμα της ελπίδας και το μήνυμα της αγάπης για τον τόπο μέσα από τον προσωπικό γόνα της καθεμιάς και του καθενός σας, στηρίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε για το καλό του τόπου μας.